αυτοκινητό. Συνεχίζουμε τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως παίρνουμε και τα δικά σας μηνύματα. Θυμίζω ότι κοντά μας είναι ο κύριος Αγιώτης Τσαλουχίδης, παλέμαχος, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, της εθνικής ομάδας, προπονητής, και θα πάμε και σε κάτι που ετοιμάζει και αφορά την Ρόδο και ο Τσαλουχίδης. Ο κύριος Γιώργος Τριάντος, τέος δημοτικός σύμβουλος, διευθυντής της πρώτης χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Ρόδου, και ο κύριος Μανώλης Σαρικάς, δημοτικός σύμβουλος, και αυτός είναι χειρούργος ορθοπαιδικός. Παίρνουμε τα μηνύματά σας, τα μεταφέρω, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας όλα αυτά τα οποία εσείς αναφέρετε, επισημαίνετε, τοποθετήστε. Η κυρία Μαρία δεν χάνει, ο κύριος Κολιάδης αναφέρεται στην εκδίκαση της υπόθεσης. Η κυρία Στέλλα, ρωτήστε τους γιατρούς της εκπομπής αν εμβολιάζονται οι ροδίτες, γιατί βλέπω να μην συμβαίνει αυτό. Αναφέρεται προφανώς στην πανδημία, δηλαδή για τον COVID και όχι για τη γρήπη. Τάκης, παλιά πόλη. Ποιος από το νέο Δήμο έχει την ευθύνη για την παλιά πόλη? Είναι ο κύριος Βάγιος Καλοπίτας, ο οποίος έχει αναλάβει αντιδήμαρχος Μεσσονικής Πόλης και αναπληρωτής δημάρχο. Είναι σοβαρό παιδί ο Καλοπίτας. Γρίλης, το ότι συνεδρίασε τόσο λίγο το δικαστήριο σημαίνει ότι η υπόθεση την έχουν εξετάσει ήδη οι δικαστές στην Αθήνα που βρίσκονταν. Κατά συνέπεια, αυτά που ακούστηκαν σήμερα δεν έχουν καμία αξία. Πάντα έχουν οτιδήποτε καταθέτεται αξία, διότι θα καταθέσουν και τα υπομνήματα εντός 2 ημερών. Βεβαίως, έχουν μελετήσει την υπόθεση οι δικαστές, άκουσαν και τα επιχειρήματα, υπόθηκαν πέρα από τα επιχειρήματα από τη μία πλευρά, τα οποία αντέκρουσε η άλλη, και κάποια πολιτικά σχόλια τα οποία έγιναν και από την πλευρά του κυρίου Κολιάδη, από τον κύριο Παπαδημητρίου, από τον κύριο Χρυσόγωνο, τον κύριο Χαλκιά και από τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Πάσκο και τον κύριο Βερβέρη. Είναι μια διαδικασία, διότι έτσι προβλέπεται με βάση το Σύνταγμα της χώρας. Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Εμείς οφείλουμε να παρουσιάσουμε αυτά τα οποία έγιναν, και επαναλαμβάνω ότι και αργότερα μέσα στο πρόγραμμά μας, αν όχι μέσα στην εκπομπή, γιατί τρέχουμε και λίγο, θα ακούσετε και τις δύο πλευρές. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Λοιπόν, πάω λίγο στον κύριο Τσαλουχίδη, για τον οποίο του ζητώ να δεσμευθεί κάποια άλλη στιγμή να κάνουμε μια καθαρά έτσι ποδοσφαιρική συζήτηση, αλλά θέλω να το ρωτήσω για μια πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνει, για ένα φεστιβάλ το οποίο θα γίνει στη Ρόδο και έχει μπει μπροστά ο κύριος Τσαλουχίδης. Τι είναι αυτό ακριβώς, κύριε Τσαλουχίδη? Το ελληνικό φεστιβάλ είναι μια πρωτοβουλία της Victorious Network, επειδή γνωρίζω την Αντριάννα Μανέτα, η οποία είναι και διοργανώτρια και αυτή η οποία είναι και διοκτήτρια, που παρουσίασε τι ακριβώς είναι το ελληνικό φεστιβάλ, και ήθελα να συμβάλλω και εγώ σε αυτή την προσπάθεια, γιατί είδα κάτι αξιολόγιο και είναι πάρα πολύ καλό και αξιολόγιο για το ίδιο το νησί. Ναι. Τι ακριβώς είναι το ελληνικό φεστιβάλ? Είναι μια συνεργασία με αρμόδιους φορείς για τη διεθνή προβολή και υποστήριξη των δεκανήσεων και ιδιαίτερα της Ρόδου, που το τελευταίο καιρό, ειδικά το καλοκαίρι με τις φωτιές, είχε τεράστια προβλήματα. Είναι ένα πρόγραμμα με θεματικές εκδρομές, δράσεις και ημερίδες για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την ελληνική επιχειρηματικότητα, στο οποίο είναι προσκεκλημένοι φορείς, πρέσβες, δημοσιογράφοι και ομογενείς επιχειρηματίες, με στόχο να επενδύσουν στα ελληνικά νησιά και να βοηθήσουν στην εξαγωγή των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό το κομμάτι μου φάνηκε πολύ αξιόλογο, και επειδή, όπως είπατε, έρχομαι και στο νησί αρκετά και βλέπω τις δυνατότητες. Πόσο μεγάλες υπάρχουν οι δυνατότητες στο νησί. Πιστεύω ότι η Ρόδος είναι μια χώρα μόνη της. Ναι, ναι. Και εύχομαι να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία γρήγορα και να βγουν όλοι ενωμένοι για το καλό του νησιού. Γιατί πρώτος προορισμός για μένα θα έπρεπε να είναι η Ρόδος. Και το λέω αυτό γιατί έχω γυρίσει, δεν θέλω να πω όλο τον κόσμο, υπάρχουν και μέρη που δεν έχω πάει, αλλά έχω πάει αρκετά μέρη και με το ποδόσφαιρο και σαν διακοπές. Αυτό που συναντάς στη Ρόδο δεν το βρίσκεις σε κανένα νησί. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, ότι είναι υπερβολική αγάπη. Έχω μάθει να κρίνω, και επειδή και στο ποδόσφαιρο αυτό που παρουσίασα ήταν η σοβαρότητα, θα ήθελα και η σοβαρότητα του λόγου μου να είναι το ίδιο, και αυτό ακολουθώ στη ζωή μου όλη. Πότε θα γίνει, σε ποια περίοδο είναι προγραμματισμένο αυτό το φεστιβάλ? Αυτό είναι 5 με 9 Μαρτίου. 5 με 9 Μαρτίου, άρα σύντομα δηλαδή. Και θα έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ καλό και για το νησί. Όλοι οι φορείς είναι κοντά, μπορώ να το ομολογήσω, και η περιφέρεια και ο Δήμος συμβάλλουν όλοι το κομμάτι τους, γιατί κομμάτι-κομμάτι πετυχαίνει στη ζωή. Και επειδή προηγουμένως άκουσα και όλη τη συζήτηση,
Και επειδή είναι πολύ λεπτά τα θέματα, θέλει μεγάλη προσοχή από όλους, σεβασμό σε οποιαδήποτε δικαστική απόφαση και την επόμενη μέρα αυτό που μετράει είναι να είναι όλοι ενωμένοι για το καλό του νησιού. Φαντάζομαι ότι λέτε το αυτονόητο, ότι ενδιαφέρει όλους έτσι, η πρόοδος. Είναι μια νομική συνταγματική διαδικασία, την οποία οφείλει κανείς να ακολουθήσει. Είναι και απάντηση έτσι, σε πάρα πολλά που ακούγονται. Από εκεί πέρα, ότι κρίνει το δικαστήριο. Κάνατε μια αναφορά για το περιβάλλον με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τριάντο, επειδή γνωρίζω έτσι, εκ των έσω τη σημαντική συμβολή του την περίοδο φωτιό, να ρωτήσω εάν της πυρκαγιάς μάλλον, έτσι, να ρωτήσω αν σήμερα σε μια διαδικασία που γίνεται τιμητική να τιμηθούν άνθρωποι, καταλαβαίνουν τους λιμενικούς πυροσβέστες κτλ. Εάν έχει εικόνα, εάν έχει κληθεί, προσπαθώ να καταλάβω πώς και ποιος κάνει αυτή τη διαδικασία. Εγώ σήμερα πριν από μία μέρα το άκουσα στα συζητήσεις, στις εφημερίδες, ότι γίνεται αυτή η εκδήλωση. Καλό είναι αυτή η εκδήλωση που γίνεται να τιμηθούν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν σε αυτό το πράγμα. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τώρα υποτίθεται ότι αυτή η βράβευση γίνεται για τους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν με θαλάσσια μέσα για την απομάκρυνση. Δεν ξέρω αύριο αν θα γίνει άλλη εκδήλωση η οποία θα εκτιμήσει εκείνους που με τα ημιφορτηγά ή με τα φορτηγά τους. Γιατί εδώ τώρα ήταν ένας τεράστιος μηχανισμός, ένα νησί το οποίο ήταν και έβαλε πλάτη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και αυτό το πράγμα. Και τουλάχιστον ας μην ήταν προσωπικά για ορισμένους ανθρώπους, ας τιμήσουν τους εθελοντές οι οποίοι ήταν εκεί, ας τιμήσουν τους ανθρώπους που ήταν εκεί, ας τιμήσουν το Δήμο της Ρόδου και την περιφέρεια η οποία έδωσε τα μέσα για τα βοήθεια, αλλά κυρίως και τον απλό κόσμο ο οποίος βοήθησε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Τώρα ξέρετε κάτι το λέω, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό και είναι και ορθό να τιμήσουν εθελοντές. Οι υπόλοιποι κάνουν τη δουλειά τους. Ακριβώς. Δηλαδή είτε αυτό αφορά την περιφέρεια, είτε το Δήμο, είτε τον αστιφύλακα, είτε τον λιμενοφύλακα, είτε τον πυροσβέστη, είναι η δουλειά τους. Ήταν υποχρεωμένοι. Έτσι, ενώ ο εθελοντής ο οποίος σηκώνεται αυτή τη δουλειά του, παρατάει τα πάντα και πηγαίνει και μάχεται στο δάσος, και το λέω, ξέρετε, το λέω διότι από ό,τι φαίνεται, ας είμαστε πια ειλικρινείς, αυτό το οποίο λειτουργήσε καλά ήταν η οργάνωση που είχε να κάνει με συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι βεβαίως τους ίδιους τους πυροσβέστες, αυτούς που έδωναν τις εντολές, γιατί και χαθήκαμε. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είναι η δεύτερη φορά που βιώνουμε ξανά το ίδιο πρόβλημα σε αυτή την ένταση. Από το 8 την προηγούμενη φορά, αυτή τη φορά στο 23. Και το 8 μαζί μας τα θυμάμαι. Βεβαίως, μαζί. Και εγώ το 8 είχα και άλλο θέμα, είχα και σπασμένο πόδι. Κύριε Σαρικά, το έβαλα αυτό γιατί βλέπω μία εξέλιξη και αυτό θέλω να ρωτήσω, το είπε και νωρίτερα, το υπενήχθηκε με έναν απόλυτο τρόπο και ο Γιώτης Ασσαλουχίδης, εγκρίθηκε μελέτη για την αναδάσωση καμένων περιοχών. Η πρώτη φαντάζομαι μελέτη ξεκινάει 755 χιλιάρικα και λέει για Ασκληπιό, Λάερμα και Κιοτάρι. Περιμένω φαντάζομαι να δω, δεν ξέρω αν έχετε κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν κάτι υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είχαμε μέχρι στιγμής, δεν συζητήσαμε κάποιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναδάσωση και σχετικά. Επειδή ήμουν και μέχρι το 31 Δεκεμβρίου ήμουν περιφερειακός σύμβουλος. Βεβαίως. Εγώ είχα θέσει διάφορα θέματα όταν τα συζητήσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τις αναδασώσεις και όλα αυτά. Γιατί αν θυμάστε, είχαμε και μια πολύ μεγάλη φωτιά το 1986 είχαμε μεγάλες φωτιές. 86-92 για πολλές μέρες και εγώ ήταν η Ρόδος. Λέγανε για να δασώσει και όλα αυτά και βλέπουμε ότι εκεί που είχε φωτιά και κάηκε το δάσος, τα δάση της Ρόδου, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, όταν μόλις τελειώσει η πυρκαγιά, βγαίνουν όλοι και λένε: α, ξέρετε, θα κάνουμε τρομερή αναδάσωση, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο και δεν γίνεται τίποτα. Επειδή τον τελευταίο καιρό πήγα μερικές φορές προς απολακιά πλευρά και αν θυμάμαι καλά, όταν ήμουν παιδί και πήγαινα στην περιοχή αυτή, επειδή τύχαινε κάποιος συγγενής μου να υπηρετήσει σαν δάσκαλος,
τα δάση που υπήρχαν ήταν τροπικού στυλ. Δηλαδή περνούσε το λεωφορείο και δεν βλέπαμε τον ήλιο. Σωστά. Εκεί στην Κατάρα. Και όταν περάσει από την Κατάρα, τον Καταραμένο, συγγνώμη, εκεί κοντά στην Αμύθα. Τον Καταραμένο. Είναι κρανίου τόπος. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, άλλο να λέμε ναι, θα κάνουμε αναδάσωση και πού την είναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι στα λόγια εκείνο το διάστημα για 6 μήνες το συζητάμε το θέμα και μετά οι αρμόδιοι δεν κάνουν τίποτα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η πρώτη παρέμβαση η οποία πραγματοποιείται ουσιαστικά πάνω στον άξονα, δηλαδή στο Κιοτάρι που υπάρχουν δίπλα τουριστικές καταστάσεις, ξενοδοχεία, καταλήμματα κτλ. Η εικόνα πρέπει να αλλάξει και φαντάζομαι τώρα μιλάμε και για Ασκληπιό γιατί και εκεί είναι διακατάσταση προς Λέρμα. Αυτό που λέτε το έχουμε συζητήσει εκατοντάδες φορές με όλους τους θεσσαλόγους, ότι η φυσική αναδόσιση είναι καλύτερη. Δείτε τι γίνεται πάνω στην Κάλαθο, έτσι, μετά από 35 χρόνια, ακόμη ένα μέτρο είναι τα Πεύκα, αλλά έχουν γίνει. Ναι, κύριε Τσαλογίδη. Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως. Ειδικά όταν πας για το Ασκληπιό και για το Κιοτάρι, πολύ σύντομα μπήκανε δέντρα. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Ναι, πάνω στο δρόμο, η περιφέρεια τα έβαλε αμέσως. Ναι, ξεκίνησε αμέσως. Έβαλε πάνω στον άξονα. Και να σας πω γιατί πάνω απ' όλα αυτό που μετράει είναι το οδικό δίκτυο πρώτα. Γιατί έρχεται ο τουρίστας να βλέπει κάτι ωραίο, να μην βλέπει κάτι καμένο. Και μετά πας και στα άλλα. Πιστεύω ότι ο χρόνος επειδή ήταν πολύ κοντά και με όλα και με τις εκλογές και με τα πάντα. Δεν υπήρχε εγρήγορση. Έπεσαν πάρα πολλά πράγματα και δίκιο. Αλλά λέω επειδή τώρα οι ποσότητες είναι ακόμα περισσότερο. Ναι, οι ποσότητες είναι πολύ μεγάλες τώρα, έτσι. Ναι. Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Εγώ υποστηρίζω ότι πρέπει να γίνουν αναδασώσεις και στις περιοχές εκείνες που έγιναν οι φωτιές πριν 20-30 χρόνια και είναι κρανίου τόπος τώρα. Ναι. Να οργανωθούν αναδασώσεις από το Δήμο, από την περιφέρεια, με το στρατό, με τα σχολεία. Και να μορφύνουμε πάλι τη Ρόδο μας, διότι έχουμε και πρόβλημα, θα έχουμε πρόβλημα με το νερό. Και η Νότια Ρόδος, από Γενάδη και πίσω, τα επόμενα 100 χρόνια, δυστυχώς που το λέω, θα ερημοποιηθεί. Ήδη ξεκίνησε η ερημοποίηση. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάντως, με βάση το χρόνο, πολύ γρήγορα έγιναν οι μελέτες. Και γι' αυτό αποφασίστηκε από την κυβέρνηση η Ένωση Ξενοδοχών, φανταστείτε, ότι ανέθεσε τη μελέτη για να τρέξουμε δηλαδή από τις διαδικασίες και σε 3 μήνες έχουμε ουσιαστικά τον Μπούσουλα, ο οποίος έχει να κάνει με όχι αυτό το οποίο είπε ο κ. Σαλοχίδης που είναι μια πραγματικότητα. Έτσι, μετά από 15 μέρες ξεκίνησε η περιφέρεια να βάζει στον άξονα, αλλά έχει να κάνει με πολύ μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα τραχεία Πεύκη, αυτό που έχουμε στην περιοχή, 4.381 δέντρα στα Ασκληπιό, αντίστοιχα στα Λάρεμα κτλ. Το ζήτημα ναι. Είναι, κύριε Χατζηβάνου, ναι. Ότι δεν πας και φυτεύεις ένα δέντρο έτσι. Το υποστηρίζεις. Δηλαδή, όχι μόνο υποστηρίζεις, αλλά υπάρχουν εποχές που φυτεύουν τα δέντρα. Ναι, ναι. Εξαρτάται λέει τι δέντρα θα φυτέψεις. Ναι, βεβαίως. Έτσι, τώρα να πάμε να βάζουμε πάλι το Πεύκο το οποίο θα αρπάξει φωτιά με το ρετσίνι του μέσα, θα είναι πολύ έφλευτο και να πάρει φωτιά. Δεν είπα να μην πει, αλλά πρέπει να γίνουν αυτά μελετημένα. Σε ποια περίοδο πρέπει να γίνει η δεντροφύτευση. Πώς πρέπει να γίνει εντροφή. Υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Ναι. Δηλαδή στην μελέτη υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Και ποιος φροντίζει αυτά τα δέντρα αφού φυτευτούν. Αυτά για να μεγαλώσουν τα δέντρα. Ναι. Θέλει φροντίδα. Θέλει προφύλαξη από τα ζώα τα οποία τρώνε γύρω-γύρω. Θέλει προφύλαξη, θέλει νερό. Θέλουν προφυλακτικά μέτρα. Μακάρι όλα αυτά να έχουν ληφθεί υπόψη και να γίνουν πραγματικότητα. Ναι. Πάντως λέω ότι είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να έρθουν και στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το απαιτώ τώρα. Λίμωνο τώρα. Εδώ η νέα Δημοτική Αρχή, αν έτσι τα πράγματα πορευθούν σε 15 μέρες, δεν μπορεί να ζητά τώρα. Λέω ότι είναι θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς. Σε αυτό να έρχονται και άλλα μηνύματα να σας πω κάτι με εσάς τους γιατρούς. Υπάρχει πάντα το θέμα ότι γυρνάμε πάντα στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο η κατάσταση είναι τραγική. Παίρνουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού και δεν απαντάει κανένας. Τώρα θα μας πει ο κύριος Τριάντος όσο μπορεί. Δηλαδή, καμιά φορά τι να σας πω, σε ποιο στάδιο βρίσκεται το ακτινοθεραπευτικό. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να γίνει στην τομέα της υγείας εδώ στη Ρόδο. Νομίζω ότι. Κύριε Τριάντο. Κοιτάξτε, το αθεροπευτικό είναι μια μπερδεμένη ιστορία. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν μελέτες, μπορεί να υπάρχουν και δεδομένα, αλλά είναι το ζήτημα ότι αυτή η έκταση στην οποία έχει προβλεφθεί να γίνει το ακτινολογικό δεν ανήκει στο νοσοκομείο. Δεν έχει εγγραφεί αυτή η μερίδα στο νοσοκομείο. Φαίνεται εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Εργασίας.
στο Υπουργείο Εργασίας. Επομένω, πώς θα πάει κάποιος να αρχίσει να χτίσει σε ένα μέρος το οποίο δεν είναι δικό του. Και σε αυτή τη διαδικασία βρίσκονται τώρα, γιατί ακριβώς έχει αλλάξει και η νομοθεσία και απαιτείται να έχει κανείς και οικονομική άδεια. Και τα δημόσια ακόμη. Ναι. Και χρόνια τώρα, γιατί άλλαξε άρδινη νομοθεσία. Δηλαδή το άκουγα και από τα προηγούμενα στελέχη. Μα τώρα ξεκινάμε μια διαδικασία αδειοδοτήσεων. Βεβαίως, γιατί η νομοθεσία στο ενδιάμεσο έχει αλλάξει 5 φορές. Ναι. Και από ό,τι άκουσα δηλαδή, ότι έχουν προβλεφθεί τα κόστη και για το κτίριο και για το μηχανολογικό εξοπλισμό. Τώρα, ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε, τα έχουμε όλα και να μην έχουμε γιατρούς να έρθουν να στελεχώσουν, γιατί είναι ευαίσθητος τομέας. Ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Τελικά, ακούγαμε από την εποχή της πανδημίας για στελέχωση. Έχω την αίσθηση ότι ναι, με προκυρήσονται οι θέσεις, αλλά και αυτούς τους οποίους υπάρχουν στο νοσοκομείο. Γιατί δεν βλέπω να πληθαίνουν ούτε αναισθησιολόγοι. Καταλαβαίνω ότι έχουμε πρόβλημα τους μαθολόγους σε όλη τη χώρα, αλλά εδώ πάμε πάρα πολύ αργά, έτσι δεν είναι? Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή με τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν, μετράει η προϋπηρεσία. Mm-hmm. Και είναι επόμενο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επικουρικοί μέσα στα νοσοκομεία, που έχουν υπηρετήσει ένα ορισμένο χρόνο και τα υπόλοιπα, ή ένα επενδυτή Β, το οποίο είναι στο νοσοκομείο και μετά γίνεται η προκήρυξη σε θέση επενδυτή Α κτλ., να έχει συμπληρωμένα τα έχει και να έχει παραπάνω προσόντα αν από ένα οποιοδήποτε βίντεο θα έρθει. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ότι ποτέ δεν είχε γίνει μέχρι εφαρμοστεί μέχρι τώρα να προβλέψουμε παρόλο χάρη πόσοι γιατροί. Πόσοι γιατροί μέσα στον χρόνο θα πάρουν σύνταξη? Ο νόμος λέει ότι τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν προκυρήσονται αυτές οι θέσεις, ώστε όταν έρθει η διαδικασία, η ορίμαση των θέσεων, να είναι έτοιμοι οι γιατροί να έρθουν. Ναι. Αλλά και δεν ήμουν αυτό. Μην ξεχνάτε ότι έχουν προκηρυχθεί πάρα πολλές θέσεις στο νοσοκομείο, αλλά δεν δηλώνεται ενδιαφέρον. Δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από γιατρούς να έρθουν και να στελεχώσουν. Ναι. Αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με το οικονομικό ή έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν κανείς έρθει στην περιφέρεια νιώθει ότι καθυποστάσσεται με βάση την επιστημονική του εξέλιξη? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Πολλοί γιατροί που ήταν στο νοσοκομείο του Ρόδου έχουν εξελιχθεί, έχουν πάει σε άλλα νοσοκομεία και έχουν προχωρήσει την καριέρα του. Αυτό δεν είναι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Το ζήτημα είναι ότι τα κίνητρα τα οποία δίνονται θα πρέπει να γίνει ο συνδυασμός και των επιστημονικών κινήτρων αλλά και των οικονομικών κινήτρων. Άμα σκεφτείτε δηλαδή ότι το κόστος το οποίο έχουν φτάσει τα ενίκια στη Ρόδο αυτή τη στιγμή, δηλαδή είχαμε δύο γιατρούς να τους φιλοξενήσουμε για 6 μήνες, δεν βρίσκαμε μέρος να πάνε. Και αν δεν ήταν ορισμένοι ιδιώτες, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα για να μην νομίζω ότι... Λοιπόν, για να μην αυτό, να προσφέρουν την στέγαση, θα είχαμε αυτό το πρόβλημα και θα ήμασταν σε μεγάλο χρονικό διάστημα για τους. Αλλά το ζήτημα είναι συνολικό. Το βλέπετε ότι δεν υπάρχει μόνο στη Ρόδο, υπάρχουν σε όλα τα 12. Αυτή τη στιγμή διάβαζα σήμερα ότι ο κόσμος πάλι έμεινε από καρδιολόγο. Ναι. Ένα ολόκληρο νησί χωρίς καρδιολόγο, στο νοσοκομείο να είτε έτσι. Έξω μπορεί να υπάρχουν καρδιολόγοι. Ναι, αλλά ο πολίτης τον ενδιαφέρει πρώτα τι γίνεται στο νοσοκομείο, γιατί στα δύσκολα στο νοσοκομείο θα πάει. Επομένως λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία στελέχωσης των πραγμάτων. Γίνεται όλες τις προσπάθειες. Βλέπετε, παίρνουν τηλέφωνο γιατροί, παίρνει τηλέφωνο διοικητής, παίρνει τηλέφωνο ένας, παίρνει τηλέφωνο άλλος, να βρούμε κάποιον γνωστό, να τον παρακαλέσουμε να έρθει στη Ρόδο. Και όταν μας λέει. Οκ, έρχομαι. Πού θα μείνω? Τι θα κάνω? Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζουν οι δυσκολίες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυτή η στελέχωση πρέπει να απασχολήσει σοβαρά, γιατί προβλέπεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθούν οι ίδιες σχέσεις εργασίας και αν θα γίνουν με το ιδιωτικό τομέα μέσα έξω, που εγώ είμαι πάντα υπέρ της εργασίας και του ιδιωτικού τομέα και του κρατικού τομέα, να συνεργάζονται και να ανταγωνίζονται υγιώς. Όχι να πάει να βγάλει το ένα στο μάτι του αλουνού, όπως γίνεται με τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά ή τα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία γίνεται και τα κρατικά πανεπιστήμια. Θέλει συνεργασία, θέλει ένα πλάνο. Μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει μια στοχευμένη πολιτική και ένα στοχευμένο πλάνο για στελέχωση αυτών των θέσεων. Και φαντάζομαι ότι και οι συνεχείς αλλαγές στον χώρο της υγείας, δηλαδή τώρα είχαμε την αρουσιαστικά
την μεταφορά χρυσογοίδια από το Υγεία στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Ξαναμπαίνει βεβαίως ο κ. Γεωργιάδης, αλλά είναι σαν να ξεκινάς από την αρχή. Αυτό σας είπα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να υπάρχει μια εθνική πολιτική και να σας όποιος μπει πάνω θα ακολουθήσει αυτή την πολιτική. Η οποία θα έχει αποφασιστεί με στη Βουλή, με συνένεση και τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί ο καθένας που έχει πάνω να αλλάξει την πολιτική αυτή και να δεν κάνει. Πάντως αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή ότι πήρε πάρα πολύ χρόνο και αυτή η διαδικασία του ακτινοθεραπευτικού μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι ανήκει ο χρόνος του Υπουργείου Εργασίας, που σημαίνει ότι ένα κενό χρόνο υπήρξε. Πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Μεγάλο. Ναι, κύριε Σαρικά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα προηγούμενα 4 χρόνια το θέμα του ακτινοθεραπευτικού το θέσαμε και εγώ και σαν παράδειξη που είμαστε στην περιφέρεια πάρα πολλές φορές. Όταν λέμε πάρα πολλές φορές, γιατί γνωρίζω ότι και το 2014 είχε εκταμιευθεί το κονδύλι 5 εκατομμύρια ευρώ, από ό,τι ξέρω και γνωρίζω, και ο αείμνηστος ο καθηγητής Κρεμαστινός το είχε κυνηγήσει το θέμα για να γίνει. Χάθηκε χρόνος και από ό,τι βλέπω τώρα με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Τσουκαλά, ξεκίνησε πάλι το θέμα να ζυμώνεται. Το θέμα, αν υπάρχει βούληση, όλα τα προβλήματα θα ξεπεραστούν. Αυτό θέλω να πω. Και να συμπληρώσω. Είχε προηγηθεί, από ό,τι θυμάμαι τώρα, η επίσκεψη Χατζημάρκου στον Υπουργό Υγείας για το ζήτημα αυτό. Είχαν προηγηθεί και κάποιες, αν θέλετε, καταθέσεις ερωτήσεων στη Βουλή και από τον κύριο Νικητιάδη. Υπήρχε δηλαδή μια κινητικότητα πάνω. Δηλαδή, ναι. Εδώ φαντάζομαι ότι όλοι συνεννούμε. Απλά λέω ότι χάθηκε λίγο χρόνο. Χάθηκε όντως. Δηλαδή, χρόνο. Όσο ήμουν περιφερειακός σύμβουλος, δεν είχε γίνει τίποτα. Από την άλλη, θα σου πει ο άλλος λοιπόν, τι να πρωτοπρολάβει. Αυτό που, που θέλω να. Ναι, αλλά κοιτάξτε, πώς ωραία, εμείς προσπαθούμε. Όταν βγαίνει ο προηγούμενος Υπουργός Υγείας και λέει ότι η περιοχή της Ρόδου δεν χρειάζεται, δεν έχει ανάγκη. Το θέμα. Δεν έχει κυρία ανάγκη. Κάγκα, κυρία Γκάγκα. Το είπατε εσείς. Ήταν, εγώ δεν λέω. Και σου λέει ότι η περιοχή του Νοτιού Αιγαίου δεν χρειάζεται ακτινοθεραπευτικό. Και εμείς που είμαστε μέσα στα πράγματα βλέπουμε κάθε μέρα τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν. Το πόσο κόσμο φεύγει από εδώ να πάει στην Κρήτη ή να πάει στη Αθήνα για να κάνει τις εξετάσεις του. Είναι αυτονόητο που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν τη σαφή γνώμη του υγειονομικού χάρτη κάθε περιοχής. Και όχι μόνο αυτό, έτσι επισημαίνω κύριε Τριάντο, όταν ένας από τους πρώτους γιατρούς που ξεκίνησε τη διαδικασία ήταν ο συμπατριώτης μας, ο Γιώργος Πισάκας, ο οποίος κατέθεσε σχέδιο, αφορούσε συνολικά το θέμα ακτινοθεραπευτικού στη χώρα, με νέα σχέδια που αφορούσαν και την Ρόδο. Και έρχεται υπουργός και πετά τον μπαλάκι απ' έξω από το αυτό. Βεβαίως μετά έφυγε και μπαλάκι η υπουργός. Ως υπουργός και όχι ως γιατρός από τη θέση του. Είναι αυτό που σας λέω. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Είναι αυτό που σας λέω ότι δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές. Θα πούνε ότι θα φτιάξουμε, κύριε, 4, 2, 3 ακτινοθεραπευτικά κέντρα. Πού θα γίνουν εκεί. Προχωράμε. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες γιατί πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μου να πάω για μια ακόμα φορά σε διαφημίσεις. Θέλω να γυρίσω τον κύριο Τσαλουχίδη. Το κάνω ακόμα μια πάσα. Σχετικά, επειδή τώρα. Είναι πάντα ένα ερώτημα από την πορεία του, ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος τελικά, δηλαδή αυτό θέλω να μάθω. Και αν θέλετε, επειδή είστε και τρεις Ολυμπιακοί, να μιλήσουμε για μπάσκετ, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, τι θέλετε. Τι θέλετε, ποιο άθλημα θέλετε να μιλήσουμε σήμερα. Αν μου γελάτε, δεν μιλάτε. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.